μιλήσαμε για το δίκτυο Ρεθελοντό και για αυτή την κινητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας. Εκπαιδευτική κοινότητα η οποία και σε επίπεδο Κρήτης βγαίνει μπροστά με φόντο την τραγωδία στην Ουκρανία. Έχουμε μια ξεχωριστή προσφορά και ανθρωπιστική δράση από μαθητές και καθηγητές του 4ου Λυκείου Ηρακλείου, 4ο ΓΕΛ Ηρακλείου. Καθηγητές και μαθητές έκατσαν στο ίδιο τραπέζι, συζήτησαν και αποφάσισαν να βοηθήσουν με τη συνδρομή και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Θέλω να πάμε στην κυρία Ειρήνη Κυπριωτάκη, εκπαιδευτικό, να την καλησπερίσω στην εκπομπή μας. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα σας. Χαιρετίζω και εγώ την πρωτοβουλία της δημοσιογραφικής σας ομάδας. Είναι υποχρέωσή μας όταν έχουμε μπροστά μας συγκεκριμένες αυτές δραστηριότητες, τέτοιες ξεχωριστές πρωτοβουλίες. Η σχολική κοινότητα οφείλει να ευαισθητοποιείται πάνω σε θέματα που αφορούν και προάγουν τον ανθρωπισμό και την ειρήνη. Όταν έχουμε μπροστά μας τέτοιες ξεχωριστές πρωτοβουλίες, είναι υποχρέωσή μας και πίσω από δραστήριους μαθητές και πίσω από ένα δραστήριο 15 μελές, όπως έχω ενημερωθεί στο σχολείο σας, βρίσκονται εκπαιδευτικοί που το κυνηγούν. Έχουν αισθήματα και ευαισθησίες. Εννοείται ότι υπάρχει αυτή η δραστηριότητα. Μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά ευαισθητοποιήθηκαν από τον καταιγισμό των ειδήσεων, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τις ζωντανές συνδέσεις που γίνονται διαρκώς που παρουσιάζουν το πολεμικό μέτωπο. Αναπόφευκτα μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον έχουμε προβληματισμό. Δηλαδή οι οικογένειες δεν είναι δυνατόν να μένουν αδιάφορες. Και επίσης πρέπει να συνδυάσουμε και το γεγονός ότι οι ίδιοι οι μαθητές έχουν διδαχτεί στο μάθημα της γλώσσας τα θέματα που αφορούν τις συνέπειες του πολέμου, τα αγαθά της ειρήνης, το μάθημα της ιστορίας στο γνωστικό επίπεδο. Έχουν διδαχτεί θέματα που αφορούν τον Μικρασιατικό Πόλεμο, το προσφυγικό ζήτημα, το ποντιακό ζήτημα. Μάλιστα γίνονται ξεχωριστές αναφορές στον ποντιακό ελληνισμό και στη σημασία αυτού του ελληνισμού και στη στήριξή του στις περιοχές της Μαριούπολης και του Ντονέσκ, ότι αποτελεί θεματοφύλακα των αξιών των ελληνικών συμφερόντων. Κυρία και Κυπριωτάκη, μέσα στον ελληνικό κόσμο. Επειδή θέλω να βάλουμε μία ανωτελεία, να πάμε σε διάλειμμα, έχουμε να πούμε πράγματα, θα είναι κρίμα να κλείσουμε τη σύνδεση μέσα σε ένα λεπτό. Υπομονή 3-4 λεπτά, επιστρέφουμε και συνεχίζουμε τη συζήτησή μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Αφήσαμε στη μέση μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, μια δράση του 4ου Λυκείου Ηρακλείου. Με αφορμή βέβαια τον πόλεμο στην Ουκρανία, συγκέντρωσαν τρόφιμα ήδη πρώτης ανάγκης στα παιδιά, με πρωτοβουλία βέβαια του 15μελούς Συμβουλίου και με τη συνδρομή και των εκπαιδευτικών πίσω από αυτή την προσπάθεια, αλλά και με τη συνδρομή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Ειρήνη Κυπριωτάκη, κυρία Κυπριωτάκη, εκπαιδευτικός, αφήσαμε κάτι στη μέση. Και αν δεν κάνω λάθος, σταθήκατε στην επαφή που έχουν διαχρονικά μαθητές δευτεροβάθμιας του σχολείου σας με το προσφυγικό φαινόμενο, με το φαινόμενο της προσφυγιάς, με τον πόνο ανθρώπων που εγκαταλείπουν την πατρίδα τους χωρίς να το θέλουν, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Βέβαια. Το αναλυτικό πρόγραμμα ήδη του σχολείου προβλέπει μέσα από τα μαθήματα κυρίως της γλώσσας, όπως σας είχα προηγουμένως πει, και της ιστορίας να προβληθεί αυτή η κατάσταση. Δηλαδή ότι αυτά τα φαινόμενα είναι αποφευκταία και πρέπει να προβληματιζόμαστε διαρκώς για αυτά. Τα παιδιά έχουν δει φωτογραφίες, έχουν δει βίντεο, έχουν δει μπροστά στα ίδια τους τα μάτια κάποια πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Δεν φαντάζονταν ότι αυτά μπορούν να συμβούν στην πραγματικότητα, γιατί αν δεν τον δεις, δεν το πιστεύεις. Πρόσφατα με τον πόλεμο στη Συρία το βίωσαν για μία φορά. Τώρα το βιώνουν ακόμα περισσότερο και ακόμα πιο έντονα. Είναι η δεχτή αυτά τα οποία συμβαίνουν καθημερινά μπροστά μας και αξίζουν τον προβληματισμό. Τίθενται τα ερωτήματα, με ρωτούσαν διαρκώς μέσα στο μάθημα, προσωπικά εμένα, γιατί κυρίως σε ειρηνικές τέτοιες εποχές να συμβαίνουν αυτά τα φαινόμενα, γιατί να υπάρχουν αυτές οι ιμπεριαλιστικές βλέψεις, ακόμα και σήμερα. Τι φταίνε οι άμαχοι, τι φταίνε τα παιδιά, τι κάνουμε εμείς. Και ξέρετε, κυρία Κυπριωτάκη, το γνωρίζετε καλύτερα τον καθένα. Έχουμε να κάνουμε με μια γενιά που έχει βιώσει οικονομική κρίση, που έχει βιώσει επιδημιολογική κρίση, πανδημία, που βιώνει τώρα και μια εμπόλεμη κατάσταση χιλιόμετρα μακριά, αλλά γνωρίζετε καλά ότι η νέα γενιά επηρεάζεται. Θέτει ερωτήματα και σε πολλές περιπτώσεις δεν λαμβάνει και απαντήσεις. Έτσι. Τα παιδιά, κοιτάξτε, μέσα από το κινητό τους, μέσα από τον υπολογιστή, πέρα από το σχολείο που συζητώνται αυτά τα θέματα, καθημερινά τα βλέπουν, δηλαδή τα ζουν. Είναι πάρα πολύ έντονα τα συναισθήματα τα οποία διαμορφώνουν, έστω και αν δεν τα εκφράζουν πολλές φορές, γιατί δεν έχουν συνηθίσει να εκφράζονται οι νέοι τον τελευταίο καιρό τόσο έντονα. Και εμείς ως εκπαιδευτικοί έχουμε ένα μεγάλο σημαντικό ρόλο. Πρέπει να αφουγκραζόμαστε αυτές τις ανησυχίες των παιδιών, πρέπει να δίνουμε ειλικρινείς απαντήσεις, πρέπει να τα κινητοποιούμε βασισμένοι σε αυτόν τον προβληματισμό τους που είδατε και εσείς, και να βάζουμε και τις βάσεις για αυτές τις υψηλές ιδέες του ανθρωπισμού και του εθελοντισμού. Μάλιστα. Έτσι. Αναφορικά τώρα με την πρωτοβουλία, συγκεντρώθηκαν ήδη πρώτες ανάγκες. Συγκεντρώθηκαν συγκεκριμένα είδη τα οποία μπορούν να μεταφερθούν εύκολα και να μην κοστίσουν και πάρα πολύ στους μαθητές, γιατί δεν θα ήθελα έτσι να προβώ και το ξέρω και τα νοικοκυριά τους πως προβληματίζονται καμιά φορά να είναι κοστοβόρα αυτά τα οποία θα ζητούσαμε. Τα τακτοποιήσαμε σε κούτες με τη βοήθεια των παιδιών και τα προσφέραμε, τα μεταφέραμε δηλαδή στον Ερυθρό Σταυρό που στάθηκε αργός μας στην δεδομένη στιγμή. Είχε κάνει ήδη κάλεσμα ο Ερυθρός Σταυρός. Και εγώ είμαι εθελόντρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού της Περιφέρειας Ηρακλείου, και έχοντας υπόσχεση δώσει για ανιδιοτελή τήρηση του καθήκοντος που προστάζει το ιδεώδες του ανθρωπισμού και του εθελοντισμού, θέλησα έτσι να δώσω αυτή την αξία στα παιδιά, να την καταλάβουν περισσότερο. Και είμαι σίγουρος θα επαναληφθεί αυτή η δράση. Είμαι σίγουρος, μακάρι βέβαια να μην χρειαστεί να επαναληφθεί, να μπει ένα τέλος από το επόμενο δευτερόλεπτο στον πόλεμο. Βέβαια, και ήδη τα παιδιά μας με αυτή την αφορμή έμαθαν να ευαισθητοποιούνται, όχι αναγκαστικά πάνω στο υλικό κομμάτι, δηλαδή η προσφορά μας δεν πρέπει να είναι η ηλική. Αυτό που διδάχτηκαν είναι ότι ο συνάνθρωπος είναι πάντοτε δίπλα μας, πάντοτε έχει ανάγκη την ηθική μας στήριξη. Μάλιστα. Και ένας καλός λόγος, μια καλή κουβέντα είναι και αυτό προσφορά. Να είστε καλά, ένα μεγάλο μπράβο. Να είστε και εγώ καλά. Σας ευχαριστώ για την πρωτοβουλία σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.